την παρέα μας και θέλω να δούμε ακριβώς τις αιτίες, αλλά με τη δική σας επιστημονική γνώση, να δούμε γιατί ένα παιδί γίνεται, γιατί ένα παιδί οδηγείται στην παραβατική συμπεριφορά. Όπως πολύ σωστά έχει υποθεί και προηγουμένως, είναι ένας συνδυασμός παράγοντων. Υπάρχουν οι γενετικοί παράγοντες, οι βιολογικοί και οι περιβαλλοντικοί. Το πού μεγαλώνει ένα παιδί, σε ποια οικογένεια μεγαλώνει, ποιες δυσκολίες παρουσιάζονται στην καθημερινότητα ενός παιδιού, οι προστριβές, οι δυσκολίες μέσα σε μια οικογένεια, η κακοποίηση. Πολλές φορές προωθούν ένα παιδί στο να διαμορφώσει έτσι κάποια στοιχεία παραβατικότητας και να γίνει ευάλωτο στα χέρια κάποιου άλλου, ούτως ώστε να το χειραγωγήσει και να το οδηγήσει στην εγκληματική συμπεριφορά. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, επειδή μιλάμε γενικότερα για τον πλανήτη και ειδικότερα για την Ευρώπη, ότι υπάρχει μια αυξητική τάση, εμείς θα επικεντρωθούμε στον τόπο μας, γιατί εδώ βιώνουμε τα δικά μας προβλήματα με τα παιδιά μας. Και πρέπει να πούμε, γιατί θεωρώ ότι είναι βασικό συστατικό στοιχείο, ότι η Κύπρος του σήμερα βιώνει ένα κοινωνικό, αν θέλετε, και ένα οικονομικό μαρασμό. Μια πτώση αξιών. Και οικονομικές συνέπειες, οικονομικές δυσκολίες που παρουσιάζονται σήμερα είναι έτσι πολύ διαφορετικές από τις περασμένες δεκαετίες που έχουμε ζήσει εδώ στην Κύπρο. Υπάρχουν προβλήματα πραγματικά και κοινωνικά και οικονομικά που έτσι οθείται μια καινούργια κατάσταση με αυξητική πορεία στην εγκληματική συμπεριφορά όχι μόνο των ενηλίκων αλλά και στους ανήλικους. Σωστό. Υπάρχουν τώρα, για να το διευκρινίσουμε αυτό, υπάρχουν αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές. Είναι διαφορετικά πράγματα, έτσι. Ναι, σίγουρα αντικοινωνικές είναι οι συμπεριφορές οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο ενάντια σε αυτά που γνωρίζουμε ως το πρέπον, ως το σωστό, ως το κοινωνικά αποδεκτό και στα όρια της παραβατικότητας όταν μιλάμε για μια εγκληματική συμπεριφορά, μια συμπεριφορά η οποία ανήκει στον ποινικό κώδικα και πολλές φορές μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον ενός δικαστηρίου και να ακολουθηθεί η νομισμένη διαδικασία, για παράδειγμα. Πιστεύετε ότι η νομοθεσία εδώ είναι επαρκής ούτως ώστε να λειτουργεί και αποτρεπτικά ή θεωρείτε ότι... Δυστυχώς όχι. Όχι. Δυστυχώς όχι. Υπάρχουν τεράστια κενά, κενά τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές εκ των υστέρων θα έλεγα, μετά που γινόμαστε όλοι μάρτυρες διαφόρων εγκλημάτων ή παραβατικών συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα το stalking που είχαμε δει και ακόμη υπήρχε το πρόβλημα στην προώθηση αυτής της νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα το bullying, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες μιας καταδικαστέας υπόθεσης και ευτυχώς να βλέπουμε κάποια πράγματα να οδηγούνται σωστά στις δικαστικές διαδικασίες. Είχαμε γίνει μάρτυρες, για παράδειγμα, της ανθρωποκτονίας ενός παιδιού που σκότωσε την αδερφή του. Υπήρχαν τεράστια κενά στην νομοθεσία. Το παιδί τότε είχε οδηγηθεί, για παράδειγμα, στο ψυχιατρίο για αρκετό καιρό, διότι υπήρχε αυτό το τεράστιο κενό και οι υπηρεσίες πραγματικά προσπαθούσαν να ρίξουν την μπάλα δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Πραγματικά η Βουλή πρέπει να δει το θέμα και να προωθήσει στο να διαμορφώσει και να βελτιώσει τα κενά τα οποία υπάρχουν σήμερα στην νομοθεσία. Σωστό. Εδώ στην Κύπρο. Σωστό. Τώρα το ερώτημα βέβαια, το ζητούμενο μάλλον είναι φαντάζομαι η πρόληψη, γιατί το κατασταλτικό κομμάτι είναι θέμα της αστυνομίας, καλύτερα να μην φτάνουμε εκεί πέρα. Πρόληψη, πώς μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά? Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαπαιδαγώγηση, η εκπαίδευση. Πρέπει να πάμε πίσω στο νηπιαγωγείο, πραγματικά να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στο πώς μεγαλώνει ένα παιδί στο σχολείο, στο σπίτι. Έτσι οι θεσμοί της κοινωνικής ευημερίας να αναλάβουν πραγματικά τις ευθύνες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η υποστελέχωση αυτών των υπηρεσιών δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο. Δηλαδή το να λέμε όμορφα λόγια, το να λέμε έτσι σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν χωρίς να υπάρχουν τα άτομα, εκπαιδευμένα άτομα, να υπάρχει ο σωστός αριθμός στις υπηρεσίες, τότε έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και κάπου σκαλώνει αυτή η διαδικασία, διότι δεν υπάρχουν τα άτομα στο να βοηθήσουν προς την αλλαγή, θα έλεγα. Mm. Άρα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη σημασία. Και το σχολείο, φαντάζομαι, θα πρέπει να παίξει ένα ιδιαίτερο ρόλο, έτσι.
πέρα από την οικογένεια. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα τεράστιο ρόλο, εισάξιο ίσως θα έλεγα και με τους γονείς, να δουν το θέμα πάρα πολύ σοβαρά, να υπάρχουν η σωστή εκπαίδευση στα σχολεία και λέω ξανά από τον υπηαγωγείο. Πρέπει να πάμε πίσω, ούτως ώστε τα παιδιά να μάθουν να συμπεριφέρονται, να μάθουν τις κοινωνικές δεξιότητες. Το τι είναι σωστό, το τι είναι λάθος, το τι είναι αποδεκτό, δεν είναι πάντα η ζωή μαύρο και άσπρο. Υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη στο τι πρέπει να θεωρούμε ως αποδεκτό και στο τι θεωρείται δικαίωμα του ανθρώπου όταν δεν παραβιάζεται το δικαίωμα του συνανθρώπου μας. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε και από τον υπηαγωγείο και από το δημοτικό και έτσι να το βάλουμε σε εφαρμογή σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και στην κοινωνία όταν το παιδί ενηλικιωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη και όλες οι υπηρεσίες του κράτους, είτε είναι το Υπουργείο Υγείας, είτε είναι το Υπουργείο της Κοινωνικής Μέρημνας, να δώσει ιδιαίτερη σημασία και το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι οργανισμοί να θεσπίσουν ένα πραγματικό πλάνο στο να στοχεύσει στη βελτίωση του ανθρώπου, στη βελτίωση του Κύπριου πολίτη. Πολύ σωστά. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Ένα παιδί το οποίο βιώνει, έχει παραβατική συμπεριφορά. Μιλάμε μια ηλικία 13, 14, 15 και έχει μια παραβατική συμπεριφορά, μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό το παιδί θα συνεχίσει και στο υπόλοιπο της ζωής του να είναι έτσι, να έχει μια παραβατική εξέλιξη ή μπορεί να ανακοπεί αυτή η πορεία και να μετατραπεί σε έναν πολίτη ο οποίος θα σέβεται, θα ακολουθεί τα πρέπει όλα αυτά της κοινωνίας κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλό ο κίνδυνος, είναι υψηλό το ποσοστό. Κάποιες φορές μπορεί να φτάσει και το 50% ότι ένα παιδί όταν έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές και υπάρχει για παράδειγμα η διαταραχή της διαγωγής, το contact disorder, να βλέπουμε αυτό το άτομο να διαμορφώνει αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή. Δεν είναι ποτέ αργά οι κατάλληλες υπηρεσίες, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι να δώσουν έτσι ένα χέρι βοηθείας, σωστή καθοδήγηση της οικογένειας και του παιδιού, ούτως ώστε αυτός ο κίνδυνος τουλάχιστον να μειωθεί. Μάλιστα. Όταν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά, είναι έτσι μηνύματα θα έλεγα, ότι το μέλλον θα είναι δυσίωνο. Φυσικά, να μην είμαστε απόλυτοι, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να βελτιώσουν τις συμπεριφορές τους, ούτως ώστε να μην δούμε αυτές τις διαταραχές προσωπικότητας να εξελίσσονται στην ενήλικη ζωή και η παραβατική εγκληματική συμπεριφορά να συνεχίζεται. Σωστό. Κύριε Μικελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, πάρα πολύ χρήσιμη. Μας ακούνε γονείς. Ας πάρουμε τα μηνύματα. Αυτά που είπατε είναι σημαντικά και θα πρέπει όλοι να τα δούμε για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα παραβατικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 48 χρόνια συμπληρώνω.